στο σημερινό βίντεο είναι ένα fashion haul. Θα σας δείξω τι αγόρασα το τελευταίο διάστημα, λίγο πριν το Black Friday, μέσα στο Black Friday και λίγο πιο μετά. Έκανα αρκετούτσικες αγορές και αυτό είναι γιατί είχα κάνει μια τεράστια εκαθάριση. Είχα δώσει πάρα πολλά πράγματα και είχα μείνει με πολύ λίγα και χρειαζόμουν διάφορα πραγματάκια για τώρα το χειμώνα. Θα ξεκινήσω με Zara Μαγαζάρα και από το Zara πήρα ένα παντελόνι δερμάτινο, ουσιαστικά είναι δερματίνι. Και αυτό το παντελόνι το έψαχνα πάρα πολύ καιρό, είναι ένα ματ δέρμα. Αυτό το είδα σε βίντεο της Lois και είδα τη Lois μετά και μου είπε ότι όντως είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, οπότε πήγα την ίδια μέρα και το πήρα. Το έχω φορέσει ήδη και μου έχει αρέσει πολύ, είναι πάρα πολύ άνετο και από μέσα έχει και μια επένδυση. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ ζεστό, ειλικρινά δεν κρυώνεται καθόλου όταν το φοράτε. Και τώρα που θα κάνει αρκετό κρύο νομίζω ότι θα το φοράω συνέχεια. Από Zara πήρα επίσης μία γούνα, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι μία μαύρη γούνα. Είναι χωρισμένο με λωρίδες, δηλαδή πάει μία κοντό τρίχωμα, μία μακρύ τρίχωμα. Και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Ειλικρινά είναι από τις καλύτερες γούνες που έχω πάρει. Την πήρα online γιατί στο φυσικό κατάστημα της Γλυφάδας την είχε μόνο σε medium large και εγώ την ήθελα σε extra small. Και τη βρήκα σχετικά δύσκολα να σας πω την αλήθεια γιατί δεν είχε νούμερα κάθε μέρα, έπρεπε να μπαίνω ανά 2-3 μέρες για να δω αν έχει νούμερα και τελικά την πέτυχα και την πήρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ζεστή, ταιριάζει με τα πάντα γιατί είναι κατάμαυρη και την έχω βολευτεί απίστευτα. Νομίζω ότι θα τη φοράω όλο το χειμώνα. Το πιο πρόσφατο απόκτημα από Zara είναι αυτό το υπέροχο κόκκινο μπορντό παλτό. Το πήρα πριν από λίγες ημέρες. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα καιρό να πάρω ένα κόκκινο παλτό, αλλά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είχε τέλειο κόψιμο. Έχει αυτό το πολύ αυστηρό αντρικό κόψιμο, το οποίο νομίζω ότι κολακεύει απίστευτα το σώμα. Ειλικρινά είναι από τα καλύτερα παλτό που έχω πάρει. Είναι 75% μαλλί, άρα είναι πολύ πολύ ζεστό και είναι αρκετά λεπτό θα έλεγα και είναι αρκετά ελαφρύ. Παιδιά, δεν το έχω φορέσει ακόμα γιατί το πήρα πριν από λίγες ημέρες. Ανυπομονώ όμως να το φορέσω. Και τώρα πάμε στα Mango. Έκανα μια παραγγελία αξιμέρωτα γιατί η Μαρία μου έστειλε μια γούνα και την είδα και έπαθα πανικό. Είναι αυτή εδώ η γούνα που είναι σε αυτό το καταπληκτικό πετρόλ χρώμα. Ουσιαστικά δεν είναι γούνα, είναι σαν φλοκάτι και είναι όντως πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ειλικρινά την έχω φορέσει με Total Black και φαίνεται απίστευτη και είναι πολύ ζεστή και αυτή. Την πήρα το Black Friday γιατί είχε ένα 30% στο Mango, οπότε ήταν σε πολύ καλή προσφορά. Επίσης στο Black Friday πήρα δύο κολάν από την Nike. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το πετρόλ. Αυτό ήταν ήδη εκπτωτικό όπως και το άλλο που πήρα και είχαν και ένα επιπλέον 30% μέσα στο Black Friday με έναν κωδικό που έβαζες, οπότε βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Και αυτό εδώ είναι το άλλο. Είναι και τα δύο της σειράς Epic Looks και η σειρά Epic Looks είναι η αγαπημένη μου στα κολάν. Νομίζω ότι κάθονται απίστευτα πάνω στο σώμα. Και τώρα πάμε στο Shein. Από το Shein μου έστειλαν αυτό εδώ το μπουφάν τζάκετ, το οποίο είναι σαν γούνινο, σαν αρνί απ' έξω και είναι υπέροχο. Είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μου έχουν στείλει από το Shein. Είναι απίστευτα ζεστό. Είναι σαν ζακέτα γιατί είναι αυτό εδώ πέρα στα μανίκια και από κάτω το ίδιο και είναι αρκετά casual θα έλεγα. Και το άλλο που μου έστειλαν ήταν αυτό το αμάνικο τζάκετ που έχει μέσα όλο γούνα και είναι αυτό το υπέροχο καμηλό μουσταρδί χρώμα απ' έξω. Πραγματικά είναι πολύ ζεστό και μου αρέσει που είναι έτσι αμάνικο γιατί μπορώ να το φοράω με διάφορα outfits και να φαίνονται πολύ ωραία, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι για τα πολύ μεγάλα κρύα. Το έχω φορέσει ήδη αυτό πολλές φορές και με έχει βολέψει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ που δένει κιόλας στη μέση με αυτό εδώ και γενικά νομίζω ότι θα το φορέσω κι άλλο. Και τέλος από το Shein, αυτό εδώ το jacket, το οποίο είναι σε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο χρώμα της άμμου. Αυτό δεν θα το φορέσω τώρα προφανώς γιατί κάνει πολύ κρύο για να φορέσω κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι την άνοιξη θα το ευχαριστηθώ πάρα πάρα πολύ. Εφαρμόζει απίστευτα πάνω στο σώμα και γενικά νομίζω ότι είναι και πολύ καλή η ποιότητά του. Και τώρα πάμε να σας δείξω τι πήρα από τον μπαζάρ της Φολή Φολή. Πήγα την πρώτη μέρα και ήμουν αρκετά άρρωστη. Βασικά συνειδητοποίησα ότι ήμουν πολύ άρρωστη όσο ήμουν στο μπαζάρ. Οπότε και δεν είχα και πάρα πολύ διάθεση να ψωνίσω κτλ. Αλλά πήρα 4 πραγματάκια. Το πρώτο είναι αυτό το υπέροχο μπουφάν με κουκούλα, το οποίο είναι σε ένα
τέλειο χρώμα. Είναι mauve bordeaux και καταλαβαίνετε γιατί μου αρέσει. Είναι υπερβολικά ζεστό. Πραγματικά είναι η φάση που το φοράτε και νομίζετε ότι θα πάτε στα χιόνια, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι από την εταιρεία Calvin Klein και μου άρεσε πάρα πολύ και η εφαρμογή και γενικά όλο το μπουφάν. Είχε τρελή έκπτωση, νομίζω ότι το πήρα γύρω στα 80-90 ευρώ από 300 κάτι. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επένδυση αυτό το μπουφάν. Πήρα και ένα backpack το οποίο είναι από την Guess. Είναι ένα backpack σε ένα πολύ ωραίο μεταλλικό ροζ χρυσό χρώμα. Το έχω καταβολευτεί. Αυτή τη στιγμή έχει μέσα πράγματα. Και πραγματικά είναι το backpack το οποίο παίρνω μαζί μου κάθε μα κάθε μέρα. Χωράει πάρα πολλά πράγματα, αν και φαίνεται αρκετά μικρό. Είναι έτσι πολύ ωραίο structured και κρατάει τα πράγματα πολύ ασφαλή μέσα. Αυτό το πήρα 30 ευρώ από 90, νομίζω κάτι τέτοιο ήταν η τιμή. Και το επόμενο που πήρα ήταν ένα ζευγάρι μποτάκια. Είναι μποτάκια τα οποία ήθελα να τα πάρω από την Timberland, αλλά ήταν πανάκριβα, ήταν γύρω στα 200 ευρώ. Οπότε βρήκα αυτά που μοιάζανε πάρα πολύ με αυτό που ήθελα και είναι από την εταιρεία Helly Hansen. Τα πήρα 40 ευρώ, νομίζω η αρχική του ήταν γύρω στα 150, κάτι τέτοιο νομίζω, και είναι πάρα μα πάρα πολύ ζεστά. Είναι αδιάβροχα και έλεγε κιόλας ότι έχει πάρα πολύ καλή κυκλοφορία του αέρα, οπότε δεν μυρίζει το πόδι και διάφορα τέτοια. Αυτή η εταιρεία είναι σαν την Patagonia και κάτι τέτοιες εταιρείες οι οποίες είναι για τα χιόνια. Δεν τα έχω φορέσει ακόμα, αλλά ανυπομονώ να τα φορέσω μέσα στις γιορτές. Και τέλος πήρα και ένα ζευγάρι γόβες, είναι από Steve Madden και τις βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή, γι' αυτό τις πήρα. Γενικά δεν φοράω γόβες, έχω γύρω στα 2 ή 3 ζευγάρια γόβες και τις φοράω 2-3 φορές το χρόνο, maximum. Αλλά αυτές τις βρήκα 20 ευρώ και μου άρεσαν πάρα πολύ φορεμένες. Είναι πολύ ιδιαίτερες. Είναι όλο στράς από πάνω, όπως μπορείτε να δείτε. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο άνετες, τις έχω φορέσει μία φορά, αλλά γενικά εμένα οι γόβες δεν μου είναι άνετες. Παρ' όλα αυτά για μία βραδινή έξοδο, νομίζω ότι φαίνονται καταπληκτικές. Και τώρα πάμε στο ASOS. Από το ASOS πήρα στο Black Friday που είχαν ένα 20%. Έκανα μία παραγγελία και πήρα αυτές εδώ τις μπότες. Είναι μπότες πάνω από το γόνατο, αρκετά πάνω από το γόνατο και έχουν ένα πολύ ωραίο τακούνι το οποίο είναι αρκετά χοντρό αλλά είναι αρκετά ψηλό. Είναι πολύ άνετες και τις πήρα σε μισό νούμερο μεγαλύτερο. Εγώ φοράω 37 και τις πήρα στο 37,5 και μου άρεσαν πάρα πολύ παιδιά. Ειλικρινά ήθελα τέτοιες μπότες πολύ καιρό τώρα. Και από Misguided, πάλι από το ASOS, πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο είναι ένα διάφανο μπλουζάκι, μαύρο με χρυσό, έχει φανταστική λεπτομέρεια. Ειλικρινά αυτό είναι για γιορτές, το πήρα για τις γιορτές ουσιαστικά. Αυτού του είδους το μπλουζάκι εγώ το φοράω με ένα στράπλες μαύρο σουτιέν από μέσα, αλλά μπορείτε να βάλετε και κάτι σαν μπλουζάκι μαύρο φαντάζομαι. Μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερο. Το έχω ήδη φορέσει μία φορά και πιστεύω ότι μέσα στις γιορτές θα το βάλω κι άλλες. Και τέλος πήρα δύο φορεματάκια από το Pull & Bear. Ήθελα δύο ευκολοφόρητα φορέματα τα οποία θα μπορούσα να τα φοράω με ένα μαύρο καλσόν και με τις μπότες που σας έδειξα που είναι πάνω από το γόνατο. Είναι αυτό εδώ το φόρεμα, το οποίο είναι ένα μπορντο κόκκινο με διάφορα φλωράλ άσπρα και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχει και αυτό εδώ το οποίο είναι σαν polo neck και νομίζω ότι αυτά με βολεύουν πάρα πολύ τα φορέματα. Γενικά θέλω κάτι το οποίο να το φοράω γρήγορα και να φεύγω από το σπίτι, να μην ασχοληθώ ιδιαίτερα για το outfit εκείνη την ημέρα ας πούμε. Είναι αρκετά λεπτό το υφασμά, οπότε νομίζω ότι είναι καλό να φοράτε ένα πολύ βαρύ τζάκετ από πάνω ή κάποια γούνα ή κάτι τέτοιο. Εγώ κάπως έτσι θα τα φοράω. Και το άλλο είναι αυτό εδώ πέρα το μαύρο, το οποίο έχει φλωράλ και αυτό, έχει πολύ φλωράλ αυτό και από πίσω έχει μία ψιλοανοιχτή πλάτη, η οποία κάνει λίγο τη διαφορά νομίζω. Αυτά έκαναν 13 ευρώ, ήταν αρκετά οικονομικά. Αυτά λοιπόν ψώνησα αυτό το διάστημα. Τώρα θα κάτσω να μαζέψω αυτό το χαμό που έχει γίνει με τα ρούχα στο δωμάτιό μου. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε like για να κάνω κι άλλα. Και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Γεια σας!